Αλλάζω θεματολογία. Καλημερίζω τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Καράλαβο Μπονάνο. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλά είμαι, κύριε Κουγκόλη. Είτε σας αρέσει, είτε δεν σας αρέσει, μέχρι το 28 ναι. Ο Κώστας ο Πελετήρης είναι δήμαρχος. Ναι, έλεγα οπότε... συγγνώμη που σας βάζω σε αυτό το θέμα. Βλέπω να ασκούν κριτική διάφορα, γιατί λέει ήρθαν οι πόντοι, δεν έμειναν όσο θα έπρεπε, δεν έκαναν τον τζίρο που θα έπρεπε. Την ίδια ώρα που βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, η Πάτρα γέμισε ποντίους. Τέλος πάντων, είναι μια μεμψίμηρη τακτική αυτή αντιπολίτευση που δεν έχει νόημα, δηλαδή είναι ηλίθεια. Καλύτερα να κάνουν κριτική για το πανό παρά να πούμε για το αν πόσο έμειναν, πόσο άφησαν. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Πάμε στην αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων. Θέλω να μου πείτε τι πρόγραμμα είναι. Βλέπω 10 εκατομμύρια θα δοθούν περίπου. Λοιπόν, μέσα από το νέο προγραμματικό μας πρόγραμμα 21-27, το επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη Δυτική Ελλάδα, το νέο ΕΣΠΑ δηλαδή, χρηματοδοτούμε με 9,58 εκατομμύρια ευρώ ώστε να βελτιώσουμε τις κτηριακές υποδομές και τον εξοπλισμό λειτουργίας των σχολείων μας. Έχει προηγηθεί γι' αυτό ανάλογη διαβούλευση με τους συναρμόδιους φορείς εκπαίδευσης για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε και την κατάσταση αλλά να τεθούν και οι προτεραιότητες από τους ίδιους τους εκπροσώπους της εκπαίδευσης. Θέλω να σας πω ότι θα βγει αυτή η πρόσκληση και καλούνται και είναι δυνητικοί δικαιούχοι κυρίως οι Δήμοι που τους ανήκουν τα σχολικά κτίρια, διαχειρίζονται δηλαδή τη σχολική στέγη και η εταιρεία κτηριακές υποδομές, η περίφημη ΚΤΥΠ, ο Γιάνναρης δηλαδή, να υποβάλουν προτάσεις ως τις 28 Φεβρουαρίου του 2025 για να ενταχθούν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και ανάλογα την ωριμότητα των μελετών να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν. Είναι μία ακόμη, θα σας έλεγα, δράση του Νεκτάριου Φαρμάκη, της Περιφερειακής Αρχής, της ομάδας αυτής, όπου δείχνουμε την ευαισθησία μας για εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις που έχουν ανάγκη την αναβάθμιση και σχολικές μονάδες και δεν είναι μόνο η κυρίως εκπαίδευση, αλλά και η προσχολική εκπαίδευση, η νηπιαγωγία και κυρίως δίνουμε προτεραιότητα εκεί πέρα στα νηπιαγωγεία σε δήμους που έχουν έντονο πρόβλημα κτηριακών υποδομών και κυρίως μην ξεχνάμε υπάρχουν νηπιαγωγεία που στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια, σε προκατασκευασμένες αίθουσες και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην εκπαίδευση των μικρών μαθητών. Άρα, τι προβλέπετε μέσα από αυτή την πρόσκληση? Προβλέπετε η ανέγερση νέων κτηρίων, ανέγερση κτηρίων για σχολικές μονάδες, σχολικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίες τώρα στεγάζονται σε προκατασκευασμένες και σε σχολικές μονάδες που έχουν έντονα προβλήματα ακαταλληλότητας λόγω παλαιότητας. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι, και ίσως είναι και το πιο σημαντικό, ότι δίνουμε τη δυνατότητα για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση ώστε να υπάρχει η πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία, σε σχολεία τα οποία δηλαδή δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα πρόσβασης για τους συμπολίτες μας. Προβλέπεται δηλαδή η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες εκπαίδευσης που αυτό θέλουμε, προβλέπεται δηλαδή η κατασκευή ραμπών, ειδικών ΒΣΕ για τα άτομα με αναπηρία και άλλες υποδομές πρόσβασης σε όλες τις σχολικές μονάδες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ώστε να μην υπάρχει ο κοινωνικός αποκλεισμός για τα άτομα με αναπηρία. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ κύριε Μπονάνε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος.